Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα θα τσεκάρουμε ένα γνώριμο παιχνίδι. Έχω κάνει αρκετά βίντεο με το συγκεκριμένο. Παρ' όλα αυτά, προσφάτως δέχτηκε ένα update. Οι developers επικοινώνησαν μαζί μου και μου λέει: Γιάννη, μου έχουμε κάνει update. Θέλω να το ξανατσεκάρεις. Και λέω: Δεν βαριέσαι, θα το ξανακάνουμε. Οπότε πάμε να το δούμε. Το σημερινό παιχνίδι λοιπόν είναι το Totally Accurate Battle Simulator και πλέον είναι updated. Τι σημαίνει αυτό? Γενικά σημαίνει ότι έλαβε μία αναβάθμιση. Πρακτικά τώρα στο παιχνίδι έχει πλέον multiplayer. Πράγμα που σημαίνει ότι σου δίνει κάποιους πόντους, στείνεις εσύ το στρατό σου, στείνει και ο άλλος και απλά βαράει ο ένας στρατός τον άλλον και κάποιος νικάει. Έτσι δουλεύει αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν θα το δούμε τώρα αυτό. Ίσως σε κάποια άλλη φάση μπορεί. Τώρα θα δούμε το campaign και όπως βλέπετε έχει διάφορα πραγματάκια εδώ πέρα. Ξέρω εγώ, μπορώ να πάμε στο Wild West και να βάλω το Mining with Dynamite. Εξόριξη με δυναμίτη ακούγεται επικίνδυνο. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τι συμβαίνει. Ναι, είναι αυτοί οι τύποι οι οποίοι είναι αυτοί που σκάβουν και είναι οι άλλοι τύποι από πίσω που κρατάνε το δυναμίτι λες και είναι μωρό. Αλλά όπως το κρατάει ο παπάς το μωρό στη βάφτιση που το πιάνει από τους δύο ώμους και δίνει και καταλαβαίνει αυτό. Έχουμε 1900 πόντους, οπότε ξέρεις τι, αυτοί έχουν αξίνες. Από πίσω το μεταξύ δεν ξέρω τι παίζει. Ένιο μωρικό, ναι. Των φτωχών, κάτι τέτοιο θα μπορούσε. Οπότε πιθανότατα θα βάλουμε τύπους με πιστόλια, υποθέτω, εντάξει. Δηλαδή αυτό λέει η λογική. Οι άλλοι έρχονται με αξίνες, μέχρι να φτάσουν να τους πυροβολήσουμε, να πεθάνουν, θα νικήσουν. Έχει το μεταξύ και αρχαιότητα, έχει τον Δία. Μπορεί να πετάξει εδώ να δει, να σου λέει: Ω αδερφέ, τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Τι είναι αυτά εδώ πέρα, δεν βλέπω κανέναν κύωνα. Τι συμβαίνει, άνθρωποι δεν κυκλοφορούν με χιτώνες. Γιατί φοράν παπούτσια, εγώ θυμάμαι σανδάλια, να βγαίνει το δάχτυλο έξω. Ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε όμως. Μπορεί να βάλουμε εδώ πέρα σιλμπίρες για να τους κρατήσουν αυτούς και να πυροβολάνε οι άλλοι από πίσω, παιδιά. Βέβαια, το έχω σκεφτεί. Και βάλε και snake archers. Και μένουν 200 πόντι. Πέτα halfings. Τι είναι αυτά? Halfings είναι, θα μου πεις, μόλις το είπα. Ναι, πέτα τα κι αυτά εδώ. Μπορεί να σκοτώσουν κάτι, μπορεί να πεθάνουν αμέσως. Μπορεί να πάρει και το δαχτυλίδι στο βουνό του χαμού. Δεν ξέρω, πατάω μάχη. Τα halfings απλά ορμάνε έτσι. Τέλος πάντων, ελπίζω αυτή εδώ πέρα με. Και πήγε πολύ καλά αυτό με τις ασπίδες. Επίσης, οι άλλοι που πυροβολάνε μία φορά αυτό. Δηλαδή, έχουν μία σφαίρα και μετά παίζουν μπουνιές. Δεν το σκέφτηκα πάρα πολύ καλά αυτό. Ο άλλος εδώ πέρα με τα φίδια θα κάνει δουλίτσα. Τα φίδια γενικά επιτίθονται όπου να είναι ή επιτίθονται. Όχι, επιτίθονται μόνο στους μπλε. Είναι μαζί μας τα φίδια. Δεν πήγε καθόλου καλά, παιδιά. Δεν υπολογίζω ότι αυτοί με τα όπλα θα πυροβόλαγαν γενικά. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτοί είναι αρκετά ανθεκτικοί. Εδώ τους πετάει φίδι. Είδα πώς κάνουν όλοι. Το βλέπεις. Μπορείς να κάνει λίγο πιο πίσω. Δεν έχει καθίσει και έτσι. Λες και ισορροπεί κάπου, έχει πεθάνει έτσι. Ναι, δεν πήγε καλά αυτό, περίμενε. Με απογοητεύσατε εσείς, θέλω κάτι άλλο. Εσείς με τα blunderbuss λίγο θα είστε καλύτεροι ή τζάμπα σας βάζω πάλι. Και να βάλουμε και κανένα σαμουράι εδώ. Δηλαδή, θεωρητικά ρε παιδιά, οι σαμουράι δεν θα είναι καλύτεροι από αυτούς. Λέω εγώ τώρα. Μου μένουν και 20 ρέστα. Για πάμε να το δούμε αυτό. Ορμάνι σαμουράι. Έλα, ένα σαμουράι θα πρέπει να σκοτώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εσείς, βρε παιδιά μου, πηγαίνετε με τα όπλα. Δεν χρειάζεται να πάτε πάνω τους. Βαρέστε από λίγο μακριά. Φτάνουν και τους βαράνε στο κούτελο. Δηλαδή, καμία στρατηγική. Τέλος πάντων, να μου πεις, παίζω και εγώ το Totally Accurate Battle Simulator. Δεν παίζω το Vampire, ξέρω εγώ κάτι. Αυτός εκεί πέρα ο καψερός που έχει μείνει ανάμεσα σε όλους. Ωραία, αυτό βγήκε. Μάλλον φταίει που έχουν αυτά τα βαρέλια τριγύρω για προστατευτικά. Αυτό πρέπει να κάνει όλη τη δουλειά. Έλα, τι έχει μείνει. Αυτός, ρίξτε του. Τον κοιτάμε. Ακόμα ζει, πέθανε. Είδες και είναι όλοι αποσβολωμένοι. Σε φάση πέθανε, νικήσαμε. Μπράβο τα παιδιά, λοιπόν. Ωραία, έχουμε κάποιους τύπους που είναι ντυμένοι κάκτοι που δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουν. Θανατηφόρες, αγκαλιές. Είναι σε φάση, έλα εδώ. Και αυτό. Ίσως έχουμε 3600 πόντους που αυτή η παιδιά είναι πολύ πόντι. Μπορώ να φέρω ένα Reaper εδώ, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει, αλλά μοιάζει πάρα πολύ κακός. Και μερικούς Skeleton Warriors. Και βάλε και ένα Skeleton Archer. Και πατάω play και δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει. Ο Reaper τι κάνει. Ναι, αυτή με η κάκτη πρέπει να είναι αρκετά δυνατή. Αλλά και ο Reaper εδώ δεν τι κάνει. Νομίζω ότι μόνο το Reaper του κανόνιζε. Θες να του αφήσει κάτω, Reaper γενικά. Όχι, του κρατάει για πάντα. Πάει καλά. Δεν ξέρω βασικά αν πάει καλά. Νομίζω πάει καλά. Νίκησα. Ναι, από ό,τι φαίνεται το Reaper είναι OP. Θα το έχω στο νου μου για μετά. Πάμε παρακάτω. Μισό λεπτάκι. Τώρα έχουμε και από εδώ και από εδώ. Κανένα πρόβλημα θα πω εγώ. Θα βάλουμε έναν Reaper εδώ. Βάλε και διάσπαρ του τέτοιου να φάνε λίγο ξύλο μέχρι να σκάσει ο Reaper. Από εδώ βάλε. Τρεις Bone Mages που ξέρω εγώ τις κατά. Δεν ξέρω τι κάνουν. Μάγοι είναι. Κάτι καλό θα κάνουν. Υποθέτω. Βάλε μερικούς Protectors εδώ πέρα να προστατέψουν τους μάγους. Βάλε και πιο πίσω. Και έχω και ρέστα. Όχι, θα βάλουμε και ένα Clubber. Και για πάμε. Αυτοί τι κάνουν. Μισό λεπτά. Τι είναι αυτοί. Αυτοί πρέπει να είναι αποκριτικό γλέντι, παιδιά. Έχουν έρθει αυτοί οι τρεις πίσω. Έχουν έρθει αποκριτικό γλέντι. Έχει θα γίνει κακό. Ναι, τώρα πυροβολάνε και τραγουδάνε το βγήκε ο Χάρος Παγανιά και δεν θα μπορούσε να ήταν πιο ταιριαστό. Η πιο ταιριαστή στιγμή. Ναι, μάλλον θα πεθάνει. Να πεθάνει ο Χάρος. Είναι αυτό που πίνεις. Το 8ο ποτήρι, ξέρω εγώ, τσίπουρο. Και λες να πεθάνει ο Χάρος. Ναι, το σηκώτη σου βέβαια δεν τα ακούς, αλλά νικήσαμε. Όχι, νικήσαμε. Επόμενο έχουν. Τι είναι αυτά. Είναι δυναμίτες και κάκτη. Παιδιά, ο Χάρος δεν ξέρω. Μου έχει βγει λίρα 100. Θα τον βάλω εδώ. Θα βάλω και μερικούς Skeleton Warrior διάσπαρτους.
Και θα βάλω και μερικές σάρισες από εδώ. Μην με ρωτάτε, δεν ξέρω πλέον. Απλά πατάω κουμπάκια, εντάξει. Και βάλε και ένα κλάμπερ εδώ μπροστά. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Α, έρχονται και άλλοι από εδώ. Αυτό δεν το είδα. Ναι, μάλλον εδώ πέρα ο Χάρος δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Μπορεί και να τα καταφέρει παρόλα αυτά. Δες πως σταρπάζει. Τον έχουν αγκαλιάσει βέβαια εδώ όλοι. Μην πεις ότι θα πεθάνει ο Χάρος, δηλαδή. Okay, πρακτικά δεν γίνεται, εντάξει. Όχι, δουλεύει μια χαρά αυτό. Τι έχει μείνει? Τίποτα, νίκησε ο Χάρος. Είχαν μείνει και οι άλλοι τρεις με τις άρεσες εκεί πέρα. Κάναν cheerleading οι άλλοι. Πήγανε σκίστους Χάρες, σκίστους ή κάτι, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Προς το παρόν είναι εύκολα. Άρα που βάζω το Reaper και τα καταφέρει μόνος του. Αυτό εδώ πέρα τι είναι ακριβώς, τι κουβαλάμε. Ναι, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Παρόλα αυτά, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Βάλε εδώ πέρα τέτοιους. Αν και αυτό ακούγεται κακό. Δεν έχει πολύ σημασία. Βάλε και ένα shortcaster που δεν έχω ιδέα τι είναι. Τα χέρια του είναι κλειδωμένα, αλλά έχει σπαθιά να τον γυρνάνε. Ακούγεται φανταστικό. Και βάλε και ένα skeleton archer, γιατί έτσι θα κάνει δουλίτσα. Τι είναι αυτό? Okay, πετάνε αυτό και φεύγουν λεφτά. Και ποια η φάση, ας πούμε, εξαγοράζουν το χάρο. Πώς ακριβώς δουλεύει αυτό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ναι, αυτό το unit πρέπει να είναι λίγο overpowered. Δεν ξέρω, τώρα που τελειώσαν τα λεφτά, αυτό ήταν πανεύκολο και αυτό, ρε παιδιά. Βάλαμε κάτι πιο δύσκολο παιχνίδι. Και μου έβαλε, τι είναι αυτό, άλογα με καουμπόιδες κάτι. Ναι, λες και ο χάρος είναι γελάδα, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά έχει και κάποιο εδώ πέρα στην άκρη. Θα βάλουμε εδώ πέρα έναν τέτοιο και θα βάλουμε και ένα μινόταυρο και μερικούς silbearers έτσι διάσπαρους. Επειδή το παιχνίδι έχει στρατηγική και βλέπετε πόσο πολύ σκέφτομαι εγώ τώρα πριν τοποθετήσω τα units μου. Αυτό ακριβώς, ναι. Λοιπόν, και πατάω εδώ, αρχίζει. Ο χάρος έχει πιάσει εδώ τον τύπο με το δυναμίτι. Και τον φέρνει βόλτα, τον έχει, τον κρατάει ψηλά. Και είναι σε φάση, νάτι, θα πάθετε όλοι. Τα άλογα δεν μας στέλνει σε κάτι, βρε παιδιά. Δηλαδή, πιάστε τους άλλους. Το αλογάκι εκεί, τίποτα. Το στείλαμε. Ήμουν έτοιμο να πω το στείλαμε προς την ελευθερία. Λίγο κουνάει ποδαράκι ακόμα, αλλά δεν νομίζω ότι, ότι ζει. Αλλά οκ, okay, συνεχίζουμε παρόλα αυτά εδώ. Ο Μινόταυρος και αυτός καλοπερνάει από ό,τι φαίνεται. Είναι σε φάση, επιτέλους δεν είμαι σε λαβύρινθο. Χαμός θα γίνει. Πάμε παρακάτω. Επειδή έχω αξιοπρέπεια, θα βάλω Da Vinci Tank. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, δεν ξέρω τι κάνει αυτό. Μάλλον πυροβολάει προς όλες τις κατευθύνσεις. Και θα βάλουμε και ζωγράφους. Θα κάνουμε μια σιωπηλή διαμαρτυρία, εντάξει. Αυτή είναι η φάση μας. Βάλε και μερικούς φένσερ εδώ και μπαλούν archers που ό,τι κι αν είναι αυτό, δεν ξέρω. Και μερικού ζωγράφου ακόμα. Για πάμε να δούμε πώ δουλεύει αυτό. Οι ζωγράφοι τι είναι, παιδιά, καθίστε μια στιγμή. Μην κουνιέστε και πεθαίνουν. Λογικά αυτό κάνουν οι ζωγράφοι. Αυτό εδώ πέρα παρόλα αυτά γυρνάει και πυροβολάει. Είναι σε όποιον κάτσει. Είναι σαν ρώσικη ρουλέτα. Εν τω μεταξύ μπορώ λέει να κάνω F και να κάνω ποζέ. Α, ναι, μπορώ να είμαι αυτό ότι πέθανα. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει αυτό το μεκάνικ στο παιχνίδι. Λοιπόν, δεν με έψησε αυτό. Εντάξει, δεν με έψησε. Αν βάλω ένα βασιλιά και ένα Δία. Για κάτι θα δούμε, περίμενε. Λοιπόν, ο Δίας έχει αράξει εκεί πέρα πίσω και είναι σε φάση. Πάρτε αυτό, κάκτη πάνω θεμά σα και ρίχνει κεραυνίδια. Ο βασιλιάς γενικά είναι ανθεκτικός. Έχει φάει μερικά βέλη και μερικά τέτοια από τους κάκτους. Αλλά χάσαμε. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε κάτι. Το είδαμε όλοι, την προσπάθησα. Το είδαμε όλοι. Τι να κάνω κι εγώ, παιδιά. Δεν θα είμαι εδώ για πάντα. Εντάξει, δεν θα το περάσουμε σε κάποια φάση. Βάλε και ένα σορκάστερ εδώ πέρα. Φέρω και ένα δράκο. Βάλε και ένα δράκο εδώ πέρα. Μάλλον ο δράκος μας πρέπει να μπει κεντρικά. Να μπει εδώ ο δράκος, να γίνει εδώ δουλίτσα. Για βάλουμε το Reaper λίγο πιο πίσω. Και βάλε Steel Bearers εδώ πέρα να προστατεύουν το χάρο. Ωρίστε, εντάξει. Εγώ προσπάθησα, το είδατε έτσι, το είδατε. Δηλαδή, σας το είπα στην αρχή, δεν θέλω. Αν και από ό,τι φαίνεται ο δράκος κάνει δουλειά. Η δράκια ηρέμησε λίγο, όχι πάνω μας. Εντάξει, έχουν μείνει αυτοί οι πέντε. Με τύπους με ασπίδες. Βέβαια, οι ασπίδες είναι ξύλινες. Λίγο διαπερνούνται από τις σφαίρες, υποθέτω. Αλλά έχει μείνει ο Χάρος, οπότε δεν ανησυχώ. Ναι, άλλοι δύο είναι. Άρπαξε του. Κι άλλο έναν. Άρπαξε το τελευταίο. Αυτό ήταν. Εντάξει. Ήθελα να δυσκολέψω τον εαυτό μου αφού το παιχνίδι δεν βοηθάει, αλλά τι να κάνω κι εγώ. Ωραία. Έχουμε φυλακισμένους τώρα και μου δίνει 7.500 πόντους. Γιατί? Τι κάνουν οι φυλακισμένοι, ας πούμε. Δεν έχω ιδέα. Θα μάθουμε μαζί. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, μπορώ να κάνω αυτό αν θέλω. Δηλαδή. Δεν ξέρω, μοιάζει πολύ άδικο που μου δίνει 7.500 πόντους και είναι αυτό εδώ πέρα που αντικρίζουμε. Αλλά θα το κάνω και δεν πειράζει. Οι φυλακισμένοι είναι απλά σκληροτράχυλοι, ας πούμε. Έχουν περάσει χρόνια στη φυλακή και αυτό συμβαίνει. Βέβαια, εγώ ακόμα δεν έχω δει Χάρο να παθαίνει κάτι στο παιχνίδι και έχει μείνει αυτός εδώ πέρα. Πάει. Και οι τρεις ζήσανε να πω σε αυτή τη φάση. Πάμε παρακάτω. Περίμενε. Τώρα έχουμε πολλά units. Οπότε πρέπει να σκεφτώ κάτι διαφορετικό. Θα βάλω δύο χάρους. Τη στιγμή που είπα κάτι διαφορετικό ήταν ψέματα. Δεν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Βάλε και δύο healers εδώ πέρα πίσω. Και βάρδους. Παίζουν μουσική. Και αυτό δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο πέρα από το ότι απλά παίζουν μουσική. Θα μάθουμε. Για πάμε να δούμε. Μπράβο. Οι healers κάνουν heal τους χάρους. Δεν φτάνει που ήταν ήδη πολύ δυνατοί. Έχουμε και healers. Να μην πεθαίνουν με τίποτα. Μπράβο, συνέχισε την καλή δουλειά. Πάει γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Α, περίμενε τώρα. Παιδιά, τώρα έχουμε πρόβλημα. Μου δίνει 750. Αυτό κάνει 2,5. Τι θα βάλω τώρα. Και έχουμε έναν τύπο με revolver. Θέλουμε κάτι να ορμάει γρήγορα πάνω του, πιθανότατα. Μπορούμε να βάλουμε 3 berserkers. Πώς θα πάει αυτό. Εντάξει, δεν πολύ. Α, όντως. Δουλεύει. Αυτό ακριβώς που ήθελα. Ορμήστε.
Ορμπήχτε, δείξτε του. Μπράβο, αυτό ήτανε. Μια χαρά. Και ούτε ένα χάρο. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Νίκησα και δεν είχα βάλει ούτε ένα Reaper. Παρ' όλα αυτά τώρα δίνει 3.800. Θα βάλουμε Reaper. Και ξέρεις κάτι, μου άρεσαν και οι Berserkers. Βάλε και Berserkers έτσι να υπάρχουν. Και βάλε και Brawler. Και ένα Halfing. Χωρίς κανένα λόγο, απλά είχα 50 νομίσματα αρέστα. Λέω άστα. Αυτό ρε παιδί μου που πας στο περίπτερο και αγοράζεις πράγματα που κάνουν 90 λεπτά και τους δίνεις ένα ευρώ και του λες άστα, θα πάρω και μια τσίχλα. Αυτό είναι το Halfing. Πάμε εδώ πέρα να δούμε τι παίζει. Α, ορμήξαν οι Berserker εδώ. Αυτούς δεν τους είχα δει καν. Ναι, α, και έχει και από εκεί. Α, τώρα ίσως έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, ο Χάρος είναι against the world αυτή τη φάση. Είναι Χάρος εναντίον όλων. Μήπως έπρεπε να είχα βάλει κανένα healer. Ίσως να έπρεπε healer. Εσύ ηρέμησε μωρέ με τα όπλα. Ηρέμησε. Μπράβο, εξαιρετικό αυτό. Ο Χάρος κρατάει έτσι και είναι σε φάση. Δείτε τι θα πάθετε. Μπορεί και να μην πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Είναι πάρα πολύ. Και δεν ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ να παθαίνει κάτι για να ξέρω πόση ζωή έχει, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Είναι OP, ναι. Είναι OP, δεν παθαίνει τίποτα έτσι. Και έχει μείνει ένας εκεί πέρα στο hardware και είναι, προστατεύει το μαγαζί. Όχι, φίλε, ήρθε η ώρα σου στην κυριολεξία. Αυτή είναι η φάση. Και για λίγο νόμιζα ότι έχασα, αλλά όχι, όπως βλέπετε, αυτό το πλοκάμι πηγαίνει κατευθείαν εκεί. Νικήσαμε. Okay, λοιπόν. Η φάση τώρα είναι ότι φέρνουν κανόνια. Κάτσε, περίμενε. Θα το πάμε αλλού τώρα. Θα βάλω healer. Εντάξει. Θα βάλω βάρδο εδώ στην άκρη. Μπας και φάνε καμιά κανόνια. Να μην τη φάει κεντρικά. Και βάλε και halfings έτσι εκεί πέρα να υπάρχουν. Άστε να πυροβολάνε αυτοί όπου να είναι μέχρι να έρθει ο Χάρος. Και είναι από πίσω και healers. Νιώθω, παιδιά, λες και παίζω Age of Empires. Και έχω κάνει 3 monk. Και έχω πατήσει για κάποιο κωδικό, ρε παιδί μου. Και μου είχε πετάξει αυτό. Αλλά τα κανόνια είναι. Ναι, νόμιζα ότι δεν ήταν τέτοια κανόνια. Αυτό, παιδιά, είναι από το Scarface. Δεν είναι αγραδίση, με συγχωρείτε. Ωραία. Ξέρεις κάτι, τώρα όντως πρέπει να κάνω άλλη στρατηγική και ξέρω ακριβώς τι θα κάνω. Τα κανόνια θέλουν ξεκάθαρα Berserkers, εντάξει. Βάλτε τους εδώ πέρα διάσπαρτους και βάλε και ένα headbutter εδώ και έναν εδώ. Για πάμε τώρα. Τώρα δεν έχει πλάκα κανόνια! Που παίζει και πάλι να είναι παντοδύναμα. Γενικά τα κανόνια τι φάση, ρε παιδιά. Πάμε λίγο οι άλλοι Berserkers να βαρέσουμε εδώ τους κακούς. Μπράβο. Ωραία, πάει το ένα κανόνι, πάει και τα. Όχι, δούλεψε. Όλα καλά. Είναι το πρώτο level που όντως χρειάστηκε να κάνω κάτι για να κερδίσω και να μην πετάξω απλά χάρο. Αλλά εδώ, όπως τα βλέπω τα πράγματα, θα συνεχίσουμε. Ξέρεις τι, θα βάλω και 3 νίντζα. Χωρίς λόγο. Ο Χάρος που πήγε. Έχασα. Ενδιαφέρον αυτό που συνέβη μόλις. Ξέρεις τι μπορώ να κάνω όμως. Μπορώ να βάλω ένα δράκο εδώ και έναν εδώ και να βάλουμε και Musketeers. Ή μήπως να βάλω και κανένα Berserker αντί για Musketeers. Άκυρο, Berserkers θα βάλουμε. Πάλι και μερικούς πίσω-πίσω, μην ορμήξουν και πεθάνουν κατευθείαν. Να ορμήξουν σε δεύτερο wave. Για κάτσε να δούμε πώς θα πάει αυτό. Και είναι εδώ πράγματα, μπράβο, κάψτε. Αυτό ήταν η δράκη. Α, και μετά τους παραντάνε. Γίνεται σε φάση, ελάτε τώρα να τα πούμε. Θα μιλήσω με τις γροθιές μου. Τις φυλάνε και ορμάνε. Αλλά νομίζω οι Berserkers θα δουλέψουν. Έχουν μείνει 2, 3. Δεν δουλέψανε. Οκ, έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, αν βάλω τέτοιους τύπους, αυτοί μάλλον ορμάνε. Δεν ξέρω. Και balloon archers, οι οποίοι δεν ξέρω τι κάνουν, αλλά μπορεί να δουλέψουν. Και βάλε και μερικούς painters έτσι για την τζαχπινιά. Ωραία, αυτοί ορμάνε. Μπράβο, ορμήχτε σε αυτούς, βρε με τα όπλα, μην πάτω που να είναι. Ο άλλος έχει πάει. Δεν είναι καλή αυτή η παιδιά μετά. Οι balloon archers επίσης. Τους βάζουν, τους πετάνε μπαλόνια και αυτό πηγαίνουν για πάντα πάνω και πέφτουν με δύναμη μετά. Ναι, δεν ξέρω. Μάλλον δεν είναι για μάχη, είναι για κάποια εκδήλωση. Λοιπόν, αν κάνω κάτι τέτοιο και βάλω Berserker στην πρώτη γραμμή να πηδήξουν γρήγορα πίσω και να σκοτώσουν. Δράκε, πυροβόλα και λίγο πίσω. Φτύσε λίγο φωτιά, πυροβόλα. Φτύσε φωτιά, ό,τι κάνει ο δράκος. Λοιπόν, έχουν περισσέψει τώρα αυτοί εκεί πίσω και δεν ξέρω. Δεν φτάνω με τίποτα αυτού εκεί πίσω. Δεν ξέρω να κάνω. Λοιπόν, ξέρεις τι, θα βάλω. Καταπέλτες με κολοκύθες, 2, που δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουν αυτά τα πράγματα, αλλά δεν έχει πολύ σημασία. Ice Archers, που λογικά πετάνε πάγο και δεν ξέρω. Ακούγονται καλοί, μη με ρωτάτε. Μερικούς Protector εδώ πέρα έτσι διάσπαρτους, να πεταχτούν μπροστά να πεθάνουνε, για να κρατήσουν αυτοί εδώ πέρα πίσω. Και θα βάλουμε 2 Bomb Throwers και έναν τύπο τέτοιο και έχω και 40 αρέστα ρε παιδιά, έχουμε κάτι με 40. Δεν έχουμε κάτι με 40, δεν πειράζει. Για πάμε έτσι, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Αυτό επίσης ο καταπέλτης δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει. Πετάει κολοκύθα. Α, και η κολοκύθα είναι Sky. Μπράβο το παιδί, την πέτυχε λοιπόν. Α, πέτυχε και τους άλλους πίσω. Παιδιά, παίζει να νικήσουμε, αυτό είναι. Αν οι Archers κάνουν δουλίτσα και οι κολοκύθες, παίζει να νικήσουμε. Μπράβο, αυτό πήγε καλά εκεί. Α, έχει μείνει ένας με όπλο, ε. Αυτό δεν πάει πολύ καλά, μάλλον που έχει μείνει αυτός με το όπλο, αλλά πάγωσε. Ωραία. Πάγωσε τελείως. Τον πέτυχε. Νικήσαμε. Έχει μείνει ένας. Ωραία.
Οι καταπέλτες με κολοκύθα, παιδιά, δούλεψαν. Δεν ξέρω, είναι ο νέος Reaper ή κάτι. Παρ' όλα αυτά, λέω να το αφήσω αυτό το σημείο. Γενικά, είχε ξεκινήσει από πάρα πολύ παλιά αυτό το παιχνίδι, ως πρωταπριάτικο αστείο, αλλά πλέον όντως έχει πάρα πολύ content. Δηλαδή, ουσιαστικά σε αυτό το βίντεο πέρασα όλα αυτά και έχει άλλα τόσα. Και αυτό όλο είναι το Wild West campaign. Έχει άλλα πόσα campaign με challenges. Έχει να κατεβάσει. Αλλά και έχει προφανώς και το multiplayer και το sandbox. Γενικά το έχουν φτιάξει, δηλαδή περνάς την ώρα σου. Πλέον το θεωρείς και παιχνίδι. Όπως και να έχει, αυτό ήταν το βίντεο με το Total Accurate Battle Simulator. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύει σαν μπαλάκι του στρες αυτό το παιχνίδι. Γιατί τα αφήνεις εκεί πέρα, δεν πρόκειται να νευριάσεις, ρε παιδί μου. Τα αφήνεις, έχει και αυτά τα χαζά physics. Παλεύουν και σε χαλαρώνεις. Όπως και να έχει, εδώ πέρα τριγύρω μου υπάρχουν άλλα βίντεο. Αν θέλετε, κλικάρετε, πηγαίνετε, τα βλέπετε κάτω στην περιγραφή. Θα έχω link για το παιχνίδι και για διάφορα άλλα social media δικά μου που μπορείτε να πάτε να κάνετε follow. Και επίσης, κάθε Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα κάνω live stream εδώ πέρα στο κανάλι μου στο YouTube. Οπότε μπορείτε να έρχεστε να τα λέμε. Αυτά. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.